Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα οικονομικά παραμένουν κυρίαρχο θέμα της ζωής μας. Και βέβαια υπάρχουν τα οικονομικά του καθενός μας και υπάρχουν και τα δημόσια οικονομικά. Τα δημόσια οικονομικά θεωρούμε ότι δεν μας αφορούν πολλοί από εμάς. Στην πραγματικότητα μας αφορούν, γιατί μέσω αυτών μπορεί η χώρα, μπορεί η κυβέρνηση εκάστοτε να ασκήσει την κυβερνητική της πολιτική, μπορεί να ελαφρύνει από φόρους ή να βάλει φόρους, όπως είδαμε πρόσφατα, με τις επιλογές που έγιναν να φορολογηθούν έμεσα, πλην σαφώς όλοι μας, μέσω της αύξησης των φόρων σε είδη κατανάλωση, σε είδη πρώτης ανάγκης, σε υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. Πέρα από αυτό όμως, η συζήτηση γύρω από την οικονομία είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Καθημερινά παρακολουθείτε στα παράθυρα διαφόρους που βγαίνουν και λένε τις απόψεις τους. Εμείς, ξέρετε, εδώ προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με άλλη διάσταση τα θέματα της οικονομίας και προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πει πράγματα διαχρονικά τα ίδια, που επιβεβαιώνεται από τα κείμενά τους αυτή τους η στάση και που επιβεβαιώθηκαν σε ό,τι αφορά αυτά που πρόβλεψαν, αυτά που υποστήριξαν και αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν με τις επιπτώσεις που υπήρχαν, με αποτέλεσμα η χώρα να βρίσκεται στην ουσία στο 8ο έτος της κρίσης, της οικονομικής ύφεσης, γιατί η πραγματικότητα ξεκίνησε από το 2009 και έχουμε τώρα 2016. Λοιπόν, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που ξεκινούν από την κρίση και τα αίτια της και φτάνουν στην εταιρεία αξιοποίησης των κεφαλαίων, αυτή την εταιρεία των 99 ετών για την οποία πολλά συζητήθηκαν, έχουμε εδώ κοντά μας δύο ανθρώπους που νομίζω ότι μπορούν να μας δώσουν πολλές πληροφορίες αλλά και σοβαρές εκτιμήσεις τους. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Ιωάννου, ο οποίος είναι οικονομολόγος, είναι στη μέση του τραπεζιού και είναι και στην άκρη του τραπεζιού ο κύριος Αλέξανδρος Παπαρσένος, οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Και έχουμε λοιπόν ένα συνδυασμό ανθρώπων οι οποίοι έχουν δει τα οικονομικά μεγέθη από πολλές σκοπιές, αλλά και κυρίως από σκοπιές που έχουν να κάνουν με την πράξη, με το αποτέλεσμα, με αυτό που όλοι θέλουμε να συμβεί, δηλαδή την ανάκαμψη, την αναγέννηση της οικονομίας και να φτάσουμε, πιστεύουμε, κάποια στιγμή σε μέρες που δεν θα είναι οι σημερινές και οι χθεσινές. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Κύριε Ιωάννου, πρόσφατα ένα βιβλίο που το είχαν παρουσιάσει μαζί παλιότερα εδώ, το Ανατέμνοντας την Ιστορία, το παρουσιάσετε και επίσημα και ήρθα στην παρουσίαση και είδα πολλούς αξιόλογους συνομιλητές εκεί να κάθονται μαζί σας στο τραπέζι και να αναλύει ο καθένας τη δική του εκτίμηση και άποψη. Και πράγματι ένιωσα ότι άκουγα πολλές και σοβαρές απόψεις, κάτι που δεν συνηθίζει κανείς να ακούει ή εκτός αν θέλει να ακούσει αυτά που του αρέσουν και μόνο, σε αντίστοιχες περιπτώσεις ή κυρίως στα πολλά τηλεοπτικά παράθυρα όπου ομιλούν διάφοροι οικονομολόγοι, που έχουν γίνει και άνθρωποι οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στα παράθυρα ολημερής και ολονυχτής που λένε, γιατί οι εκπομπές πάνε και πέραν του μεσονυχτίου. Θέλω να μου πείτε, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, πώς βλέπετε αυτή την ιστορία της κρίσης που την παρακολουθείτε και την αναλύετε με κείμενά σας που πρωτοδημοσιεύτηκαν εδώ στο βιβλίο το 2010. Πώς είδατε αυτή την κρίση, πώς είδατε αυτό το δίδυμο των ελλημάτων και γιατί διαρκεί 8 χρόνια. Δηλαδή πώς τα κατάφεραν οι άλλοι. Οι Ιρλανδοί που κράτησε 3 χρόνια, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί τα κατάφεραν χωρίς να μπουν σε μνημόνια και τέλος οι Κύπροι. Ευχαριστώ που με ρωτάτε. Για να το πω έτσι περιγραφικά, αν πέσει κάτω και σκοντάψει και χτυπήσει το χέρι σου, μπορεί το χέρι σου να πονάει, να σπάσει, να πας στο γιατρό, να σου βάλει νάρθηκα. Αν πέσεις από τον 5ο όροφο, είναι σίγουρο πως θα πάθεις πολύ περισσότερα πράγματα, αν καταφέρεις να επιβιώσεις. Από το, αυτό που θα πάθαινες αν έχεις κοντάψει. Αυτή είναι η διαφορά μας με τις άλλες χώρες.
η μία διαφορά μας. Δηλαδή ότι εμείς είχαμε πολύ μεγαλύτερα ελλείμματα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τα οποία δεν είναι μόνο ότι υπήρχαν ως ελλείμματα, είναι και ότι διέστρεψαν την οικονομία, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να χρηματοδοτείς τα ελλείμματα και δημιούργησαν τέτοια προβλήματα στην οικονομία, δηλαδή ενίσχυσαν τους αντιπαραγωγικούς κλάδους, που αυτό θέλει πολύ καιρό για να ξεπεραστεί αν έχεις την οικονομική πολιτική τη σωστή. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο, ότι πέραν της διαφοράς του μεγέθους της κρίσεως, το δεύτερο είναι ότι και εμείς δεν, σε αντίθεση με αυτούς, δεν είχαμε την σωστή αντίληψη, τη σωστή οικονομική πολιτική. Στο βιβλίο σας χρησιμοποιείτε δύο φράσεις, τις οποίες άκουσα και στη διάρκεια της παρουσίασης που έγινε πρόσφατα. Μη εμπορεύσιμα διεθνώς αγαθά και εμπορεύσιμα διεθνώς αγαθά. Και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί από την ανάλυση διαπίστωσα ότι λέτε ότι τα καταναλωτικά αγαθά, οι δημόσιες υπηρεσίες και όλα αυτά είναι μη εμπορεύσιμα, και εμπορεύσιμα είναι αυτά που παράγονται και που μπορούν να έχουν μία πορεία έξω από τη χώρα μας. Και βρίσκεται εκεί και μία μεγάλη διαφορά των μεν με τα δε σε σχέση με την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει και με το αποτέλεσμα που προκύπτει μέσα από αυτή την ισορροπία. Ναι, ναι. Με αυτό που θα έπρεπε να είναι. Μία οικονομία, για να μπορεί να λειτουργεί κανονικά και να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να αναπτύσσεται, πρέπει να έχει μία ισορροπία ανάμεσα στους διάφορους τομείς, τους οποίους εγώ τους κατηγοριοποιώ με αυτή τη διάκριση που είπατε. Ας πούμε, γιατί νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη για την περίπτωση της Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει, μια οικονομία πρέπει να έχει μια αρμονία ανάμεσα στα διάφορα μέρη της. Όπως για παράδειγμα, όταν φτιάχνεις μια οικοδομή, δεν μπορείς να βάλεις δύο κολόνες και λεπτές και από πάνω να φτιάξεις 15 ορόφους, γιατί η οικοδομή κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Πρέπει να φτιάξεις τις κατάλληλες κολόνες για την κατάλληλη υπερδομή. Λοιπόν, η οικονομική πολιτική που ακολουθούσαμε στην προηγούμενη από την κρίση περίοδο, και ειδικά από τότε που μπήκαμε στο ευρώ, αυτή δηλαδή ιδιαίτερα επεκτατική οικονομική πολιτική, για λόγους τώρα τους οποίους είναι δύσκολο να τους εξηγήσουμε εδώ πέρα στο κοινό, σε μια τηλεοπτική συζήτηση, είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί μια διόγκωση, δηλαδή να πηγαίνουν όλες, πηγαίνοντας προς την κατανάλωση, όλα τα λεφτά τα οποία εισάγαμε σαν δανεικά από τις διεθνείς αγορές, αυτά με την κατανάλωση δημιουργούσαν ανάπτυξη σε τομείς οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικοί. Έτσι φτιάξαμε πάρα πολλές θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι αυτές τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν όταν ήρθε η κρίση. Δηλαδή μαθαίναμε τους ανθρώπους, ενώ κανονικά για να προχωράει μια οικονομία στις μέρες μας πρέπει να προσπαθούμε να φτιάξουμε θέσεις εργασίας με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια εκπαίδευση, έχουν μια τεχνική, έχουν τεχνικές δυνατότητες, τεχνολογικές δυνατότητες κτλ. Εμείς φτιάχναμε θέσεις εργασίας με πολιτές σε καταστήματα που έκαναν εισαγωγή από ιταλικά ρούχα. Φτιάχναμε θέσεις εργασίας στον τομέα της οικοδομής, του property development, το οποίο το είχαμε κάνει στην Ελλάδα. Είχαμε το πιο μεγάλο τομέα property development σε όλη την Ευρώπη, ας πούμε, που ήταν η κερδοσκοπία πάνω στη γη. Κύριε Παπαρσένο, ξέρετε. Να απαντήσω λίγο. Να απαντήσετε, αλλά θέλω να προσθέσω και κάτι. Mm-hmm. Ξέρετε, πριν από ένα χρόνο και στην προεκλογική περίοδο του 2015, είχε έρθει εδώ ο κύριος Μούγερ, της γνωστής οικογένειας που έχουν παπούτσια. Και μου λέει, ξέρετε πόσα ζευγάρια εισάγουμε το χρόνο? Λέω, πόσα? 10 εκατομμύρια. Λέω, θα εισάγουμε 20, ξέρω κι εγώ, κατά μέσο όρο. Μου λέει, κάνετε λάθος. 70 εκατομμύρια. Αυτό επιβεβαιώνει την υπερκατανάλωση, την οποία αναφέρατε στα μη εμπορεύσιμα εσείς αγαθά, και νομίζω ότι δίνει και έναυσμα να μου απαντήσετε σε σχέση με την κατανάλωση, την κρίση και την παραγωγή. Ναι, να συμπληρώσω λίγο τον κύριο Άμα για την κρίση, και θα συμπληρώσω και ειδικά τώρα και για την αγορά των υποδημάτων, γιατί μια και συζητήσαμε για τον κύριο Μούγερ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, σχετικά με την κρίση υπήρχαν όντως προβλήματα των δίδυμων ελλειμμάτων, τεράστια, σαν χώρα. Αλλά είναι το ποσοστό επί του ΑΕΠ και το έλλειμμα, ναι, 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 το άλλο που αφορά. Πάνω από 15 το δημοσιονομικό έλλειμμα, πάνω από 15 το έλλειμμα ισοζυγίου τρέχουσων συναλλαγών. Επομένως, έδειχνε την κρίση και την παραγωγική και την εξαγωγές, εισαγωγές, για να και την πολιτική και την θεσμική και την κοινωνική και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα τώρα είναι άλλο. Ότι δεν φύγαμε από την κρίση γιατί θεωρώ ότι φταίγαμε μεν εμείς, αλλά φταίγανε και τα μείγματα της οικονομικής πολιτικής που μας έχουν δώσει, της προσαρμογής δηλαδή της οικονομίας μας, που ήρθαν από τους θεσμούς ή από την Τρόικα. Και επιπλέον, επειδή κάνατε την ερώτηση για την Ιρλανδία και για τις άλλες χώρες, γιατί φύγαν πολύ πιο γρήγορα από εμάς, πρέπει όλοι να γνωρίζουν εδώ στη χώρα, γιατί δυστυχώς δεν το γνωρίζουν, ότι η Ιρλανδία
έχει εξαγωγές πάνω από 100% του ΑΕΠ της χώρας μας, ενώ εμείς έχουμε 30%. Και το κυριότερο, ότι η Ιρλανδία έχει ένα σκιώδες χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή ένα παράλληλο σύστημα με το τραπεζικό, που είναι 5 φορές το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή η Ιρλανδία είχε ενεργητικό το τραπεζικό του σύστημα περίπου 700 εκατομμύρια και όλο το υπόλοιπο χρηματοδοτικό σύστημα, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι χρηματοδοτικοί φορείς που λειτουργούσαν μέσα στη χώρα και λειτουργούν και σήμερα και χρηματοδοτούν στη χώρα, είναι 5 φορές πίσω, είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν το παραβλέπουν όλοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η διάρκεια της κρίσης που είναι μεγάλη και που συνεχίζεται είναι γιατί υπάρχει μια πραγματική πιστωτική ασφυξία στη χώρα, δηλαδή μια πραγματική πιστωτική ασφυξία χρηματοδότησης. Που δεν υπήρχε αυτό στην Ιρλανδία σε όλη τη διάρκεια των μνημονίων που κράτησε μόνο 3 χρόνια. Άρα υπάρχουν 2 μεγάλες διαφορές. Η δομή της χώρας που είναι εξαγωγικού προσανατολισμού και το χρηματοδοτικό σύστημα που είναι πλήρες, ενώ εμείς εδώ έχουμε ένα αναπαρκές χρηματοδοτικό σύστημα. Είναι οι 2 βασικοί πυλώνες που έχουν οδηγήσει την Ιρλανδία να βγουν πολύ πιο γρήγορα στο σύστημα. Εκτός όλων των άλλων, βέβαια, που υπάρχει μια, αν θέλετε, πολύ πιο εύκολη απορρόφηση όλων των προγραμμάτων αυτών από αυτούς τους λαούς, από ότι μια δυσκολότερη απορρόφηση από την δικιά μας πλευρά, την ελληνική. Αυτό. Τώρα, σαν συμπλήρωμα. Σε ό,τι αφορά που είπατε, γιατί κεντρίστηκα λίγο με την αγορά των υποδημάτων, μην ξεχνάτε ότι στη δεκαετία του 70 και του 80 ήμασταν μεταξύ των πρώτων στην Ευρώπη, μετά βέβαια την Ιταλία και την Γαλλία, που είχαμε παραγωγή. Τώρα είναι μόνο, ήταν υποδημάτων. 2 εκατομμύρια είναι η παραγωγή. Ναι. Και στην Ελλάδα. Έχουμε δει ότι την τελευταία εξαετία έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, κυρίως στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, για να κερδίσουν αυτή την αγορά. Με αποτέλεσμα, οι Ισπανοί, παραδείγματος χάρη, πέρυσι να μας έχουν στείλει 4 εκατομμύρια περίπου ζεύγη υποδημάτων, ενώ εμείς δεν παράγουμε ούτε το 10% από αυτά. Να σας πω κάτι ανεκδοτολογικό γι' αυτό. Στο κλασικό βιβλίο του 1982, Dress for Success, το οποίο μάθαινε στους γιάπηδες πώς πρέπει να ντύνονται, στο κεφάλαιο που λέει για τα παπούτσια, λέει ότι τα καλύτερα παπούτσια στον κόσμο και όπου τα βρείτε να τα παίρνετε σε σχέση value for money που λέμε, είναι τα βραζιλιανά, τα αγγλικά και τα ελληνικά. Έτσι. Και σήμερα δεν εξάγουμε καθόλου παπούτσια. Και να σας πω και ένα άλλο ανέκδοτο, επειδή εγώ τότε ήμουν στο εξωτερικό, όταν ήρθα το 2008 επάνω στη μεγάλη, αυτή στη μεγάλη εφημάρια της Ελλάδας, κάποια στιγμή που είπα, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω, τόσα πολλά ρούχα που βλέπω, ποιος τα φοράει. Έτσι, αυτό το θεώρησαν κάποιοι φίλοι μου εγγράμματι οικονομολογικά ότι ήταν μια αφέλεια, ας πούμε. Και πραγματικά εγώ αναρωτιέμαι και τώρα, ποιος θα φορούσε όλα αυτά τα ρούχα και τα 70 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια που εισάγανε. Ναι, εγώ να σας συμπληρώσω ότι κάποτε μια φίλη μου είχε μια ντουλάπα ολόκληρη παπούτσια. Μια ντουλάπα, ένα στίχος. Και τη ρωτά, τα έχεις φορέσει όλα αυτά τα παπούτσια? Και μου λέει, όχι. Ούτε μία φορά. Και από την άλλη μεριά θα σου πω κάτι άλλο για το ελληνικό παπούτσι. Πήγα πριν από κάνα χρόνο και πήρα ένα ζευγάρι παπούτσια, αυτά τα κλασικά που λέμε, τα κολεγιακά που λέγονται. Και εκεί ήταν ένα ξένο που ήταν γνωστή μάρκα και ένα ελληνικό. Λοιπόν, είδα το ξένο. Μου λέει, δεν το έχω στο νούμερό σου, αλλά μου λέει, πάρ' το ελληνικό, είναι και καλύτερο δέρμα και φθηνότερη τιμή. Και σας πληροφορώ, δεν το έχω βγάλει αυτό το παπούτσι από τα πόδια μου. Δηλαδή, έχουμε καταντήσει με αυτή τη μανία της φίρμας και με αυτό την τρέλα που μας έχει πιάσει, να πληρώνουμε ακριβά και να μην υπολογίζουμε την ποιότητα, να μην υπολογίζουμε τελικά και το ελληνικό προϊόν, το οποίο το απαξιώνουμε με τη συμπεριφορά μας. Να συνεχίσουμε όμως. Λοιπόν. Τώρα, είχα μια συμφωνία για το θέμα του χρέους, γιατί πολλή συζήτηση έχει γίνει στο Eurogroup που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και ήθελα να μου πείτε, τελικά αυτή η ιστορία, κύριε Ιωάννου, του χρέους, είναι βιώσιμο, μπορεί να γίνει βιώσιμο? Τώρα, αυτή η απόφαση που λέει ότι αυτή η βραχυπρόθεσμη ότι δεν θα ξεπερνάει το 15% του ΑΕΠ, που θα πληρώνουμε και θα ρυθμιστεί μετά το 18 αφού γίνουν και οι εκλογές στη Γερμανία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα για την Ελλάδα? Τελικά πετύχαμε τους στόχους, γιατί κάποιοι βάλανε μικρούς στόχους και δεν τους πέτυχαν. Μιλάμε την συμφωνία του Νοεμβρίου του 12, γιατί ούτε αυτό είχε γίνει τότε, όπως ξέρετε. Δεν ξέρω, με διάφορους τρόπους οι Ευρωπαίοι το απέφυγαν να το ρυθμίσουν. Και τώρα έβαλε πολύ μεγάλους και υψηλούς στόχους η σημερινή κυβέρνηση και αυτή απέτυχε παταγωδώς σε αυτούς τους στόχους και τώρα πάμε στο πώς θα το κάνουμε βιώσιμο, δηλαδή να πάμε τους στόχους πιο χαμηλά και να κάνουμε και το χρόνο αποπληρωμής κάπως μεγαλύτερο. Πού βρισκόμαστε? Ναι. Τι να σας πω, αυτό είναι μια αντίληψη με την οποία εγώ δεν συμφωνώ, δεν ξέρω και ο Παρσένος, δηλαδή, ότι όταν
όταν εξετάζεις και θεωρείς ένα σημαντικό κριτήριο την πληρωμή των τόκων και την αναχρηματοδότηση του χρέους και φτάνεις, ας πούμε, στο 15-20%, νομίζω ότι κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Το βασικό πρόβλημα με το χρέος είναι αν μπορείς να πληρώνεις τους τόκους. Εάν μπορείς να πληρώνεις τους τόκους του χρέους σου, έτσι, κανονικά και στην ώρα σου, και αυτό το βλέπουν όλες οι αγορές και ξέρουν ότι εσύ θα πληρώσεις τους τόκους του χρέους σου, τότε πολύ εύκολα, τη στιγμή που λήγουν τα ομόλογα, μπορείς να ξαναδανειστείς, γιατί οι δανειστές με χαμηλό επιτόκιο ξέρουν ότι θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Το πρόβλημα που βρίσκεται εκεί και όχι σε αυτό που, το κριτήριο που έχει εισάγει, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, που έχει εισάγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που μπερδεύει μαζί τα χρεολύσια με τους τόκους. Νομίζω ότι δεν είναι σωστή προσέγγιση αυτή. Γενικότερα για το χρέος, να σας πω κάτι, είναι κάτι σαν την ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή, αν εμείς αποδίδουμε καλά σαν οικονομία, θα μπορούσε το χρέος να ήταν βιώσιμο, αν είχαμε μια καλή πολιτική και επίσης αν είχαμε μια σαφή αντίληψη για το τι θέλουμε να κάνουμε. Το πρόβλημα είναι ότι καμία κυβέρνηση δεν λέει στην Ελλάδα ότι έχουμε ένα χρέος το οποίο δεν πρόκειται να μας χαριστεί ποτέ. Μας χαρίστηκε ό,τι μας χαρίστηκε με το PSI, μπορεί να μας χαριστεί και λίγο ακόμα σε μια άλλη ρύθμιση, έτσι, κούρεμα ή το πιο πιθανό χρονική ανακλιμάκωση. Αλλά όμως δεν πρόκειται το χρέος να μας χαριστεί και να μην έχουμε να πληρώνουμε χρέος. Αυτό δεν το λένε και ο κόσμος έχει πιστέψει, και αυτό το βλέπουμε σε κάτι άλλο, σε αντιδράσεις για τον περίφημο κόφτη, ας πούμε, ότι μπορεί κάποια στιγμή να σταματήσουμε να πληρώνουμε για το χρέος μας, να ξεπληρώνουμε τα δάνεια, να κάνουμε υπερβάσεις, ναι, να περνάμε αυτό και να μην τρέχει τίποτα, να λέμε παιδιά εμείς θα μας το χαρίσουν ή δεν μας το χαρίσουν, ότι φέτος θα έχουμε πλεώνασμα 3,5%, αντί για αυτό όμως έχουμε έλλειμμα 2%, δεν τρέχει τίποτα, δανείστε μας κι άλλα, γιατί θέλουμε να κάνουμε και μερικές αυξήσεις, μερικές νέες προσλήψεις στο δημόσιο. Αυτή η εντύπωση καλλιεργείται στον κόσμο και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν προχωράμε σωστά, γιατί σαν κοινωνία δεν έχουμε καταλάβει σωστά τι συμβαίνει και δυστυχώς οι περισσότεροι οικονομολόγοι που εκφράζουν την κυρίαρχη αντίληψη, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε να είναι πολιτικά αποδεκτή από τις κρατές πολιτικές δυνάμεις, στην ουσία μεθερμινεύουν αυτή την αυταπάτη της κοινωνίας. Τώρα, κύριε Παπαρσένο, εσείς δώστε μου μια εικόνα για αυτό το θέμα του χρέους. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Γιατί είχαμε μια ρύθμιση, υποτίθεται, από το Eurogroup. Και εδώ είχαμε και μια άλλη επί του ιδιωτικού χρέους ρύθμιση μέσα από το πολυνομοσχέδιο το τελευταίο, όπου λένε φτιάχνουν επιτροπή κυβερνητικό συμβούλιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, συντονιστική επιτροπή διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Τι σημαίνει όλα αυτά? Καταρχάς είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, το ένα αφορά το δημόσιο και το άλλο το ιδιωτικό. Το δεν ιδιωτικό. Έχω αντίληψη. Αλλά ξέρετε, ναι, είναι και τα δύο θέματα που αφορούν το ένα τους πολίτες άμεσα και το άλλο το κράτος, το οποίο αφορά έχει επιπτώσει στους πολίτες, γιατί οι έμεσοι φόροι αυτό ικανοποιούν την αδυναμία στο να ρυθμίσουμε το δημόσιο χρέος. Ορθώς. Λοιπόν, το πρώτο, όπως είπε ο κύριος Ιωάννου, θα πρέπει να μάθουν όλοι ότι πρέπει να αποπληρώσουμε καταρχάς το χρέος μας. Γιατί η λέξη βιώσιμο είναι λίγο έτσι παραπλανητικό. Άρα, αποπληρωμή του χρέους σημαίνει καταρχάς ότι πρέπει να πληρώνουμε τους τόκους και πρέπει μετά να βρούμε μία φόρμουλα με τους δανειστές μας για να φτιάξουμε μία διάρκεια τέτοια στο υπόλοιπο του χρέους, δηλαδή στο κεφάλαιο του χρέους, που να μπορεί να αποπληρώνονται και αυτά ομαλά και εύκολα σε πολύ μεγάλη διάρκεια. Νομίζετε, λοιπόν, ότι επετεύθη αυτή η φόρμουλα στο πρόσφατο Eurogroup? Προς το παρόν όχι, γιατί θεωρώ ότι δεν έχουν πάρει ακόμη κάποια απόφαση οριστική. Αλλά θεωρώ ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εδώ έχει δίκιο. Δηλαδή τι λέει? Λέει ότι πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη επιμήκυνση σε διάρκεια, τέτοια ώστε το τελικό κόστος που θα πληρώνουμε για τους τόκους και για το χρεολύσιο να είναι κάτω από το 5% του ΑΕΠ. Δηλαδή αυτό είναι όντως, ας πούμε, υποφερτό από μια οικονομία. Τι σημαίνει αυτό? Μετά το 2022 είναι κάτι νούμερα τρελά που υπάρχουν. Ωραία. Και δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Άρα, τι σημαίνει δημόσιο χρέος ότι μπορούμε να πληρώνουμε κάτω από 5%? Σημαίνει στην πράξη ότι πρέπει να έχουμε στα 300-320 δισεκατομμύρια που έχουμε τώρα το χρέος, πρέπει να κάνουμε μια διάρκεια 70 ετών, ώστε να δίνουμε περίπου 4-4,5 δις κάθε χρόνο για το κεφάλαιο, άρα θα απομειώνεται το κεφάλαιο, το χρέος μας. Και δεύτερον, έχουμε ένα σταθερό επιτόκιο 1,5%, ώστε να δίνουμε πάλι 4,5 εκατομμύρια στον πρώτο χρόνο και μετά πάλι αυτό θα απομειώνεται για μια διάρκεια 70 χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι στα 70 χρόνια θα έχουμε 0 χρέος. 0. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς, ας πούμε, σαν χώρα, αλλά και οι ξένοι, ότι αυτό με μια λογική σε διάρκεια, σε επιμήκυνση και σε επιτόκια
απορροφάται πλήρως. Αυτή ακριβώς την πολιτική κάνανε οι Άγγλοι από το 1815 μέχρι το 1915. Δηλαδή καταφέραν να πληρώνουν, επειδή βέβαια ήταν το χρέος σε ιδιώτες μόνο και όχι σε δημόσιο, καταφέραν να αποπληρώνουν το χρέος τους μόνο τους τόκους στην αρχή. Και στη συνέχεια σιγά σιγά να αποπληρώνουν και το υπόλοιπο, με αποτέλεσμα να έχουν ένα μόνο 1% ανάπτυξη του πραγματικού ΕΠ σε όλα αυτά τα 100 χρόνια, αλλά ο δείκτης, αυτός ο περίφημος δείκτης που λέμε εμείς ότι είναι υψηλός ή χαμηλός, να γίνει 20% από 120%. Ναι, αλλά λένε ότι αν μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές, σταδιακά πάλι το χρέος θα μετακυλιστεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που το οφείλουμε. Μέσω δανειοδότηση, έτσι ακούγεται. Ναι, εδώ είναι, λοιπόν είναι διτό το πρόβλημα. Πρώτον, εμείς πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα αποπληρώσουμε με 1,5% σταθερό, σημαίνει ότι αποπληρώνουμε στους ίδιους και όχι σε τρίτους, όχι δηλαδή στην αγορά. Άρα αυτό είναι το βασικό. Στην αγορά θα είναι 5-4. Εννοείται. Άρα αυτό είναι το βασικό. Όπως ακριβώς έκανε η Γερμανία που το 1953 αποφάσισε με την Αμερική να χαριστούν τα 2/3 των χρεών της και το υπόλοιπο να είναι 35 χρόνια διάρκεια και συγχρόνως 3,5% επιτόκιο σταθερό. Άρα η Γερμανία έχει κάνει την ίδια πολιτική την οποία δεν θέλει να κάνει σε εμάς, με τους Αμερικανούς. Επομένως, εμείς πρέπει να αποπληρώσουμε σε αυτούς που είναι σήμερα οι δανειστές μας. Και γιατί το λέω αυτό, διότι εάν βγούμε στην αγορά, θα σημαίνει ότι θα ξαναεμφανίσουμε πάλι πρωτογενή ελλείμματα που θα δημιουργήσουν καινούργια χρέη. Άρα, εμείς, σαν φιλοσοφία μας και στρατηγική μας, θα είναι ότι πρέπει αφενός να επιμηκύνουμε πάρα πολύ το δημόσιο χρέος και να έχουμε πολύ χαμηλό επιτόκιο, αφετέρου δεν να μην έχουμε ποτέ πια πρωτογενή ελλείμματα. Ωραία. Τώρα, για σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό. Να μην πάμε στο ιδιωτικό τώρα, γιατί θέλω να πάμε λίγο αργότερα, επειδή καλύτερα το έχουμε για την κόκκινα δάνεια. Θέλω να περάσουμε πριν πάμε στο ιδιωτικό χρέος, να πάμε μέσω του κυρίου Ιωάννου στο θέμα της εξυγείας του τραπεζικού συστήματος. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Τραπεζικό σύστημα λειτουργεί ανταγωνιστικά, έχει προοπτικές, μπορεί να χρηματοδοτήσει σήμερα την οικονομία. Άραγε. Σήμερα δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα στην πραγματικότητα, έτσι. Ακούστηκαν δηλαδή πολλά και ενδιαφέροντα στη διάρκεια της δικής σας παρουσίασης του βιβλίου. Ότι υπάρχει τραπεζικό σύστημα εκεί, δεν είναι μόνο το να υπάρχει η τράπεζα εκεί πέρα, να έχει την ταμπέλα απ' έξω, ας πούμε, και τους υπαλλήλους μέσα, οι οποίοι δουλεύουν έξω, πας και πληρώνεις, ας πούμε, το λογαριασμό του ηλεκτρικού. Τραπεζικό σύστημα είναι να κυκλοφοράει το χρήμα, δηλαδή να παίρνει την αποταμίευση, να δανείς για να γίνεται επένδυση. Αυτό το πράγμα σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχει. Κατά τη γνώμη τη δικιά μου, ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να δημιουργηθεί ξανά, να αναγεννηθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πριν λυθεί το πρόβλημα, είναι ότι τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή ερχόμαστε στο ιδιωτικό χρέος, ότι τα κόκκινα δάνεια, το γεγονός δηλαδή ότι 50% των δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα, έτσι, δεν δίνουν τη δυνατότητα να κυκλοφορήσει το χρήμα μέσα σε αυτή τη διαδικασία της νομισματικής ανακύκλωσης. Να σκεφτείτε ότι σύμφωνα με την Τράπεζα των Διεθνών Διακανονισμών, δηλαδή την Τράπεζα Τραπεζών που λένε, ο μέσος όρος διεθνώς των μη εξυπηρετουμένων δανείων είναι 3,8%. Και εδώ στην Ελλάδα είμαστε γύρω στο 50%. Έτσι. Αυτό λοιπόν, και αυτά, τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια, να το εξηγήσουμε όμως αυτό, έτσι, τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια είναι δάνεια τα οποία δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Διότι εγώ στην εποχή της λεγόμενης φούσκας, ας πούμε, είχα ένα ακίνητο το οποίο τότε είχε μια αξία στην αγορέα 300.000 ευρώ. Σήμερα η αξία του έτσι, έχει 150. Γίνει 50.000, 100. Και η τεκμαρτή του απόδοση έχει μειωθεί αναλόγως. Δεν έχω τη δυνατότητα ακόμα και να το ρευστοποιήσω. Άρα εδώ πέρα θα πρέπει να πάρθει μια γενναία απόφαση και να πάρθει γρήγορα. Γιατί έχουμε δει όπου υπάρχουν τέτοια προβλήματα και μακροημερεύουν, όπως για παράδειγμα κλασική περίπτωση που έχει μελετηθεί πάρα πολύ από ψυχονομολόγους, είναι η Ιαπωνία, με τις περίφημες ζόμπι τράπεζες κτλ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην παίρνει μπροστά η οικονομία, να μην παίρνει μπροστά ο πιστωτικός τομέας. Έτσι. Και αυτό όμως και πάλι είναι κάτι που φοβούνται να το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Και το πηγαίνουν πίσω-πίσω, η μία προσπαθεί να περάσει το μουτζούρι στον άλλο για να μην γίνουν κακοί με κάποιους δανειολήπτες. Και αυτό δεν αφορά κυρίως και τόσο πολύ, γιατί και εκεί είναι ένα πρόβλημα οπωσδήποτε, και υπάρχει και ένα ηθικό πρόβλημα, γιατί αν έχει, εννοώ στα στεγαστικά δάνεια. Αν εγώ έχω πάρει ένα σπίτι τότε, έτσι, και το αγόρασα 300 χιλιάρικα και έχω πληρώσει 10 δόσεις, ας πούμε,
όλες και όλες. Και μετά έχω σταματήσει να πληρώνω και λέω: αν είναι η πρώτη κατοικία, δεν θα μου την πάρετε. Ουσιαστικά τι λέω? Λέω ότι η κοινωνία, οι υπόλοιποι, εσείς και εγώ θα επιβαρυνθούμε για να έχεις εσύ ένα δωρεάν σπίτι. Ενώ αν έχω αποπληρώσει το 80% είναι διαφορετικό από ότι έχω πληρώσει το 5% ή το 3%. Ακριβώς, έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει εκεί πέρα να έχουμε κάποια κριτήρια. Βέβαια, το βασικό πρόβλημα είναι τα επιχειρηματικά δάνεια, ας πούμε, όπου υπάρχουν πάρα πολλά και υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Θα πάμε και σε αυτό. Αλλά για την ώρα θέλω να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και να πάμε και μετά στον κύριο Παρσένο να μας πει και αυτό τις απόψεις για τις τράπεζες.